παιδούχους να έχουν την πρώτη επίθεση. Ο Κουσμίνσκας ψάχνει για στήριγμα. Το βρήκε στο πρόσωπο του Τίοντορ. Αυτός δοκίμασε το πρώτο σούτ τριών πόντων της βραδιάς και ήταν άστοχος. Μάζεψαν οι Ισπανοί και η πρώτη τους επίθεση ήταν δικαίωμα για δύο βολές λοιπόν στον Μπρουκς. Οι γηπεδούχοι τώρα ψάχνουν να βρουν και εκείνη το πρώτο τους καλάθι. Ο Μίτσοφ δεν τα κατάφερε. Αλλά ο Όγκουστιν μπάλα έφτασε στον Μπρουκς χαμηλά και τελείωσε τη φάση. Κουσμίνσκας τώρα θέλει να πλησιάσει. Με το δεξί του χέρι σημάδευσε και αυτό σίδερο. Ο Μπρουκς και του Μίτσοφ. 18-6. Μπρουκς μπροστά στον Κουσμίνσκας θα σκοράρει για το δεκού. Δίαθ. Μπρουκς άφησε την μπάλα στον Νέντοβιτς. Πάλι ο Αμερικάνος με τη βοήθεια του Σερμαντίνη. Στους 12 τώρα ο Κουσμίνσκας. Μπρουκς δοκίμασε ένα σούτ από την κορυφή. 56-55. Επιθετικά οι δύο ομάδες έχουν εξαιρετικό ρυθμό. Ο Νέντοβιτς. Μπάλα θα φτάσει χαμηλά στον Μπρουκς. Αν και κόπιασε λίγο παραπάνω ο Αμερικάνος για να τη συγκρατήσει. Ένα σούτ μπροστά στον Κουσμίνσκας. Ο Μίτσοφ στους 9. Ξεκίνησε με περισσότερη όρεξη το δεύτερο ημίχρονο από ότι στο πρώτο. Ο Νέντοβιτς στο σίδερο. Ο Μπρουκς προσπάθησε για follow και πήρε το φάουλ. Η Μάλαγα που είχε μια επιπλέον επιλογή στις θέσεις των ψηλών, τον Ντέγιαν Μούσλι. Πλάθα τον έθεσε εκτός ομάδας. Ο Μούσλι πλέον συνεχίζει την καριέρα του στην Μπρόζε. 66-59. Δίαφ. Ο Μπρουκς τον Νέντοβιτς. Ο Μπρουκς για τρεις, ξεμαρκάριστος, μέσα. 66-62 από τον εκπληκτικό. Ο Δίαθ επανέφερε για την Ουνικάχα. Ο Νέντοβιτς θέλει να συνεργαστεί με τον Όγκουστιν. Προτίμησε πάσα στον Δίαθ. Μπάλα έφτασε χαμηλά στον Μπρουκς. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπρουκς πάνω σε άμυνα και αυτό μέσα. Ό,τι και να κάνει σήμερα ο Τζεφ Μπρουκς καταλήγει στο καλάθι της Αρμάνη. 19 πόντους με 6 στα 6 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 4 στα 4.